Κατάλογο με ονόματα, ημερομηνίες γέννησης και εθνικότητες ατόμων ή εταιριών πελατών ελβετικών τραπεζών που κατηγορούνται στις χώρες τους για φοροδιαφυγή, αποφάσισε να δημοσιεύσει στην εφημερίδα της κυβέρνησης η Ελβετία. Η λίστα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Γερμανούς, Ρώσους, Γάλλους και Ινδούς, με τους αναλυτές να σημειώνουν ότι η απόφαση της Ελβετίας μπορεί να σηματοδοτήσει το τέλος της παράδοσης του τραπεζικού απορρίτου που χρονολογείται στη χώρα από τη δεκαετία του 1930. Την ίδια ώρα, η κίνηση της Ελβετίας προκαλεί αντιδράσεις στη Γερμανία, η οποία σημειώνει ότι με τη δημοσιοποίηση των ονομάτων παραβιάζονται τα πολιτικά δικαιώματα των πολιτών της. Όπως μεταδίδει η Deutsche Welle, Υπουργοί Οικονομικών Διαφόρων Γερμανικών Κρατηδίων, αρμόδιοι για θέματα φοροδιαφυγής, αναφέρουν ότι η διαδικασία που ακολουθούν οι Ελβετοί δεν είναι συμβατή με την αρχή του φορολογικού απορρίτου. Ωστόσο, όπως σημειώνουν, με τη δημοσιοποίηση των ονομάτων, οι γερμανικές αρχές είναι αυτές που θα πρέπει στη συνέχεια να εξετάσουν την κάθε περίπτωση. Από την πλευρά της, η Ελβετία σημειώνει ότι ο λόγος που ακολουθεί τη συγκεκριμένη διαδικασία είναι για να ενημερώσει νυν και πρώην πελάτες ελβετικών τραπεζών, καθώς πολλές χώρες δεν τις επιτρέπουν να έρθει σε κατηδίαν επαφή με τους υπόπτους. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελβετία θέλει να αποφύγει μελλοντικές αξιώσεις των υπόπτων για αποζημίωση, επειδή δεν τους είχε ενημερώσει προηγουμένως. Η κυβέρνηση της χώρας έλαβε την απόφαση της δημοσιοποίησης των ονομάτων μετά από σειρά επίσημων ετοιμάτων από τις φορολογικές αρχές άλλων χωρών. Μόλις τον περασμένο Μάρτιο, άλλωστε, οι ελβετικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν σε συμφωνία για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Οι αναλυτές πάντως μιλούν για αλλαγή σελίδα στην χώρα, όπου το ελβετικό τραπεζικό απόρριτο ξεκίνησε το 1934 μέσω ενός νόμου, όπου βάσει του άρθρου 47 η αποκάλυψη της ταυτότητας των πελατών των τραπεζών αποτελεί ποινικό αδίκημα.